γυναικολόγος που παρακολουθεί μια γυναίκα. Αν μπορεί να κάνει, ε. Αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο και αυτή η αιμονή. Δηλαδή, όπως το να βλέπεις μια γυναίκα η οποία το βάρος της δημιουργεί προβλήματα και θέματα υγείας και μπορεί να είναι μια νέα κοπέλα και να μπορεί πέρα από την υγεία να υποστηρίξει, ας πούμε, και τη γυναικεία της φύση και να. Αυτό και στο άλλο άκρο, ας πούμε, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, η αιμονή του να έχεις τέλειο σώμα, ενώ είσαι έγκυος. Ναι, και αυτό είναι υπερβολικό. Εμένα ξέρεις ότι αυτό με αγχώνει λίγο. Δηλαδή, όταν διαβάζω, είναι 8 μηνών έγκυος και έχει πάρει 5 κιλά. Λέω πω, αυτή η καημένη πρέπει να πεινάει καλά, πάρα μερικές πολύ. Καλά, μερικές έχουν όμως αυτό το σκαρί. Όντως, δεν μπορεί να είσαι 8 μηνών και να έχει πάρει 5 κιλά. Εγώ θεωρώ ότι είναι έτσι το περνούν προς τα έξω. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και στα περιοδικά όταν εγώ ήμουν έγκυος, με πέρανε και με ρωτούσαν, ας πούμε. Πόσα κιλά έχεις πάρει, τι γυμναστική κάνεις. Και πραγματικά αισθανόμουν άσχημα, γιατί κυρίως στο Γιάννη είχα πάρει 30 κιλά. Δεν λέω ότι να το παίζω τώρα καημένη. Ξέρω ότι έχω ένα ωραίο σώμα, ρε παιδί μου. Και είσαι και ψηλή. Θέλω είσαι να σου πω, έτσι είναι όμως το σκαρί. Κατάλαβες, θέλω να πω. Δεν έκανα ποτέ κάποια υπερβολική προσπάθεια. Το ευχαριστήθηκες όμως. Το ευχαριστήθηκα. Ούτε τα 30 κιλά. Ναι, αυτό έχει σημασία. Είσαι αδύνατη. Έχεις ωραίο σώμα, δεν έχεις ωραίο σώμα. Και τα 35 κιλά, ας πούμε, για να είσαι χαλαρή. Ήταν πολλά. Αλλά εγώ έτσι. Δηλαδή μου δημιουργούσε κάθε φορά που χτυπούσε το τηλέφωνο. Πόσα πήρε. Και λέω τώρα τι θα απαντήσω, να πω την αλήθεια. Είχε πάρει πόσα. Τα ότι πήρε. Τα έλεγα, τι να πω ψέματα. Είναι παράδειγμα. Γιατί όλε οι γυναίκε νομίζουν ότι πρέπει να πάρουν 5 κιλά. Πάντω έχω να σα πω. Δηλαδή και μετά θυμάμαι, ενώ έβγαινε από το μεευτήριο, έλεγα πρέπει τώρα πώ το δω. Πάντω έχω να σα πω. Πόσα κιλά βγαίνω. Ότι γενικώ. Που ήμουν και από τι τυχερέ τώρα. Φαντάζομαι όμω μια γυναίκα η οποία και από πριν είχε κάποια κιλά και από μια προηγούμενη εγκυμοσύνη που δεν έχει καταφέρει να τα χάσει. Να έχει την μόνο να χάσει τα κιλά. Εντάξει, κιλά είναι. Δηλαδή, είναι πιο σημαντικό να ζήσει αυτή την περίοδο.